Σε σχέση με αυτό που μόλις μας διάβασε ο Δημοσθένης, μία φράση που μόλις μας διάβασε ο Δημοσθένης σε σχέση με την εκδίκηση και τη βεντέτα και ούτω καθεξής, στην Ελλάδα έχουμε ένα λαμπρό παράδειγμα. Το παράδειγμα που έχουμε στην Ελλάδα είναι οι άνθρωποι που γυρίσανε από τις εξορίες, από τις φυλακές, που βασανιστήκανε κτλ. Οι άνθρωποι δηλαδή της αντίστασης και του δημοκρατικού στρατού της Ελλάδας, οι οποίοι μόλις ήρθανε, βαλθήκανε να ξαναφτιάξουν το μαζικό κίνημα και το κόμμα τους. Ποτέ δεν υπήρξε μία περίπτωση που ένας από αυτούς τους βασανισμένους ανθρώπους να στραφεί εναντίον του βασανιστή του. Ποτέ. Διότι ξέρανε ότι αλλού είναι η λύση. Όσο και το δεύτερο, σε σχέση με αυτό που ο Δημοσθένης για τις χιλιάδες κρατούμενους των Γερμανών Ναζί, 500.000. 500.000 πολιτικοί κρατούμενοι. Έτσι επικράτησε ο φασισμός. Όσο αφορά τώρα το θέμα μας, διάβαζα τώρα, πρόσφατα αυτή τη βδομάδα, μετά τις γερμανικές εκλογές, τις συζητήσεις που γίνονται εκεί πέρα, και να που ξανάρχεται η Βαϊμάρη. Να που η γερμανική δεξιά ανακαλύπτει το φάντασμα της Βαϊμάρης, διότι λέει έχουμε πολιτική αστάθεια και η Γερμανία κινδυνεύει να ξαναζήσει περίοδο της Βαϊμάρης. Ακριβώς τα ίδια που ακούγαμε στην Ελλάδα μετά τις εκλογές του Ιουνίου του 12. Τώρα, το ακούμε αυτό κάθε φορά που αποσταθεροποιείται το αστικό πολιτικό σύστημα, δηλαδή που οι άνθρωποι πάβουν να αναγνωρίζουν στα αστικά πολιτικά κόμματα τους εκπροσώπους τους. Ακούμε ότι αστάθεια, χάος και ποιος ξέρει τι θα γίνει. Ωστόσο, συμφωνώ απολύτως με τον Δημοσθένη ότι δεν, η ιστορία δεν διδάσκει. Δεν διδασκόμαστε από την ιστορία. Από την ιστορία διδασκόμαστε την ιστορία. Από την ιστορία της Βαϊμάρης διδασκόμαστε την ιστορία της Βαϊμάρης. Καταλαβαίνουμε τι έγινε εδώ, εκεί πέρα. Δεν καταλαβαίνουμε τι γίνεται τώρα. Και δεν ωφελεί να παίρνουμε φαινόμενα παλιών ιστορικών περιόδων, τα οποία μοιάζουν με φαινόμενα της δικής μας ιστορικής περίοδου, και να λέμε, ανά, είδες, το ίδιο συμβαίνει. Όχι, δεν συμβαίνει το ίδιο. Ωστόσο, η ιστορία μας χρειάζεται ώστε να μπορούμε με περισσότερη γνώση να σκεφτούμε τα σημερινά. Εν πάση περιπτώσει όμως, θεωρώ ότι θα ήταν χρήσιμο, αντί να συζητάμε τόσο πολύ την ιστορία της Βαϊμάρης, δηλαδή την ιστορία της κατάρρευσης της γερμανικής δημοκρατίας, να συζητήσουμε, όχι και δεν θα το κάνουμε τώρα γιατί δεν είναι το θέμα μας αυτό, ούτε είμαι εγώ αρμόδιος, να συζητήσουμε την κατάρρευση της ελληνικής δημοκρατίας, την ίδια περίοδο. Πώς δηλαδή ένα κράτος που οργανώθηκε δημοκρατικά κατέρευσε, όταν κατέρευσε και, και η γερμανική δημοκρατία, λίγο μετά. Κατά τη γνώμη μου, το σημαντικότερο αδύνατο σημείο της δημοκρατίας της Βαϊμάρης δεν ήταν, όπως λέγεται, ο κατακερματισμός των πολιτικών δυνάμεων, ούτε τα άκρα, όπως λέγεται. Το σημαντικότερο αδύναμο σημείο της δημοκρατίας της Βαϊμάρης ήταν ότι η δημοκρατία της Βαϊμάρης ιδρύθηκε πάνω στην ήττα της εργατικής τάξης. Η δημοκρατία της Βαϊμάρης ιδρύθηκε με την ήττα της εξέγερσης των εργατών του Βερολίνου, του Μονάχου και της Σαξονίας. Αυτό σήμαινε ότι παρέμεινε ένα κράτος του οποίου οι βασικοί τομείς ήταν πολιτικά διεφθαρμένοι. Οι βασικοί τομείς αυτού του κράτους, οι πολιτικά διεφθαρμένοι, ήταν οι δικαστικές αρχές, η αστυνομία και ο στρατός. Που δεν ήταν δημοκρατικές. Που ήταν οι παλιές μοναρχικές, οι παλιές αυτοκρατορικές δομές. Και που πάρα πολύ εύκολα δεν προσχώρησαν στον ναζισμό, αλλά ανέχτηκαν τον ναζισμό. Είναι χαρακτηριστική η μεροληψία των γερμανών δικαστών της Βαϊμάρης έναντι των εγκλημάτων των Ναζί.
είναι χαρακτηριστική η επιθετικότητα της αστυνομίας της Βαϊμάρης εναντίον των κομμουνιστών. Και είναι χαρακτηριστικό το πόσο εύκολα το σώμα των αξιωματικών του στρατού της Βαϊμάρης δέχτηκε να γίνει σώμα αξιωματικών του ναζιστικού στρατού. Χωρίς απώλειες. Ή σχεδόν χωρίς απώλειες. Βέβαια μετά ο Χίτλερ τους ξεκαθάρισε, αλλά αυτοί προσχωρήσανε. Εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα της δημοκρατίας της Βαϊμάρης και εκεί στην διαφθορά των αρχών του κράτους βρίσκεται κατά τη γνώμη μου και ένα πρόβλημα της σύγχρονης ελληνικής δημοκρατίας. Εννοώ την πολιτική διαφθορά. Δεν εννοώ τον μπάτσο που τα πιάνει. Δεν εννοώ τον δικαστή που τα πιάνει. Εντάξει, αυτοί για να τα οικονομήσουν το κάνουν και άμα είναι τα πράγματα λίγο καλύτερα τους βάζουν φυλακή. Όχι, εννοώ τον διεφθαρμένο δικαστή της Αντινιέρας. Γιατί αυτό είναι διαφθορά. Είναι πολιτική διαφθορά. Η αντεπαναστατική εκκίνηση της δημοκρατίας της Βαϊμάρης φαίνεται ακόμα καλύτερα στην Αυστρία, λίγο παρακάτω. Όπου για να μπορέσει ο Χίτλερ να εισβάλλει στην Αυστρία και να την ενσωματώσει στη Γερμανία, χρειάστηκε εμφύλιος πόλεμος. Προηγήθηκε εμφύλιος πόλεμος. Και ιτήθηκε η Αυστριακή Εργατική Τάξη. Και οι σοσιαλδημοκράτες και οι κομμουνιστές. Οι σοσιαλδημοκράτες περισσότερο, βέβαια, γιατί αυτή ήταν η κύρια δύναμη της εργατικής τάξης και όχι οι κομμουνιστές. Και με αυτόν τον τρόπο, με ιτημένη την εργατική τάξη, μπόρεσε ο ναζισμός να επικρατήσει στην Αυστρία. Αυτό δεν πρέπει να το αφήνουμε. Όμως, για στην επικράτηση του ναζισμού και κατά τη γνώμη μου όλων των φασιστικών καθεστώτων που επικρατήσανε στον Μεσοπόλεμο και στην Ιταλία και στην Ισπανία και στην Γερμανία, όπου στην Ισπανία βέβαια έχουμε μια διαφορετική κατάσταση με τον εμφύλιο, οφείλεται εν μέρη και στην απαξίωση της δημοκρατίας. Η δημοκρατία είναι απαξιωμένη και θεωρείται αποτυχημένο καθεστώς. Έχει αποτύχει οικονομικά και έχει αποτύχει και κοινωνικά. Δεν μπόρεσε η δημοκρατία του Μεσοπολέμου να ανορθώσει τις οικονομίες τις κατεστραμμένες από τον πόλεμο και δεν μπόρεσε να λύσει το κοινωνικό πρόβλημα. Αυτό δεν συνεπάγεται αμέσως φασισμό, γιατί στη Γαλλία δεν είχαμε ποτέ φασισμό. Παρότι που και στη Γαλλία υπήρχαν τα οικονομικά προβλήματα, παρότι και που και οι πολιτικές δυνάμεις στη Γαλλία ήταν κατακερματισμένες, τίποτα από φασισμό. Όχι πως δεν υπήρχαν φασίστες, αλλά ποτέ δεν μπόρεσαν να αναδειχθούν σε ηγετική δύναμη της κοινωνίας όπως σε άλλες χώρες. Ούτε στην Ελλάδα είχαμε, παρότι ήταν κατακερματισμένες πολιτικές δυνάμεις, παρότι υπήρχε φτώχεια, παρότι και ούτω καθεξής, παρότι η κρίση του 1929 έπληξε, δεν είχαμε όμως μαζικό φασιστικό κίνημα. Ο Μεταξάς επιβλήθηκε με πραξικόπημα του βασιλιά. Γι' αυτό λέω ότι. Ωστόσο, υπάρχει μία διάχυτη απαξίωση της δημοκρατίας. Νομίζω η εφημερίδα Καθημερινή, αλλά δεν είμαι σίγουρος γιατί ποια εφημερίδα είναι, έκανε το 35 μία έρευνα, ρώτησε τους ηγέτες των πολιτικών κομμάτων της εποχής, εκτός βέβαια του Κομμουνιστικού Κόμματος, γιατί αυτούς δεν τους ρωτάγανε τη γνώμη τους για τη δημοκρατία. Ένας μόνο, αλλά μόνο ένας, είπε ότι όσο είμαι εγώ επικεφαλής του κόμματός μου, το κόμμα μου δεν θα δεχτεί τη δικτατορία. Όσους έχω ρωτήσει ποιος νομίζεις ότι είναι, λέγανε ή ο Βενιζέλος ή ο Παπαναστασίου, όχι τίποτα από όλοι αυτοί ήταν με τη δικτατορία. Ο Τσαλδάρης, της δεξιάς. Ο Τσαλδάρης ο οποίος δέχτηκε το δημοψήφισμα, ο αρχηγός του βασιλικού στρατοπέδου, ο οποίος δέχτηκε το δημοψήφισμα της καθαίρεση του βασιλιά και ο οποίος ήταν ο μόνος που αρνήθηκε, τουλάχιστον στα λόγια, δεν ξέρω τι θα έκανε αν ζούσε μετά, αλλά πάντως αρνήθηκε να προσχωρήσει σε αυτό το κίνημα
που εμφανιζόταν, σε αυτό το ρεύμα που εμφανιζόταν το φιλοδικτατορικό στην Ελλάδα. Εδώ τώρα υπάρχει ένα ζήτημα με τη δημοκρατία, τον καπιταλισμό και τον ναζισμό και τον φασισμό. Ο καπιταλισμός δεν μπορεί χωρίς τη δημοκρατία. Είναι δικό του δημιούργημα και την έχει ανάγκη. Και την έχει ανάγκη για τρεις λόγους. Ο πρώτος είναι η νομοποίησή του, αφού έχει καταργήσει κάθε άλλη νομοποίηση, υπερκόσμια ή φυλετική ή οτιδήποτε. Είναι για να μπορεί να συγκεράσει τις αστικές αντιθέσεις και είναι διότι η επιστήμη και η τεχνολογία χωρίς ελευθερία δεν προχωρούν και ο καπιταλισμός είναι ένα οικονομικό σύστημα που βασίζεται στην πρόοδο της επιστήμης και της τεχνολογίας. Επομένως τη χρειάζεται η δημοκρατία, αλλά δεν την αντέχει, γιατί η δημοκρατία φέρνει τις μάζες στο προσκήνιο, το λαό, και αυτό δεν το αντέχει. Ο φασισμός και ο ναζισμός στα καπιταλιστικά καθεστώτα του Μεσοπολέμου ήταν κρίση και για το ίδιο το οικονομικο-κοινωνικό καθεστώς. Η κρίση η οποία ξεπεράστηκε με πόλεμο. Υπάρχει όμως και άλλη μία πλευρά αυτής της απαξίωσης της δημοκρατίας που αφορά εμάς. Οι μαρξιστές πάντα εξ αρχής ασκούσανε κριτική στην αστική δημοκρατία. Η κριτική που ασκούσανε στην αστική δημοκρατία είναι ότι δεν εκπλήρωσε τις αρχές της, τις διακηρυγμένες αρχές της, την ελευθερία, την ισότητα και την αδελφότητα, την αλληλεγγύη δηλαδή. Δεν θα επεκταθώ, είναι πασιφανές ότι δεν το έκανε. Όμως η παράδοση του μαρξισμού και η παράδοση του κομμουνιστικού κινήματος είναι δημοκρατική. Είναι η Λούξεμπουργκ στο συνέδριο της Στουτγκάρδης λέει «Η καθημερινή μας δουλειά είναι ο εκδημοκρατισμός». Για λόγους που και αυτοί δεν είναι τώρα να συζητηθούν, εμείς, το επαναστατικό εργατικό κίνημα, οι κομμουνιστές τότε, στην διάρκεια του Μεσοπολέμου ταυτίσανε την κριτική στην αστική δημοκρατία με την περιφρόνηση της δημοκρατίας. Αυτό δεν ευνόησε τον φασισμό. Αυτό αφόπλησε εμάς. Μας εμπόδισε εμάς να ασκήσουμε την πολιτική εκείνη που χρειαζόταν για την υπεράσπιση της δημοκρατίας. Και αυτό αποτέλεσε μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο τη θεμελιώδη πολιτική αντίφαση της αριστεράς, δηλαδή του κομμουνιστικού κινήματος τότε. Ότι από τη μια στις χώρες τις καπιταλιστικές αγωνιζόταν για δημοκρατία, αυτό ήταν το ψωμί της εδώ στην Ελλάδα, από την άλλη όμως ήταν υποχρεωμένη να υπερασπιστεί δικτατορίες και να μην ξεκαθαρίζει τι πολιτικό καθεστώς ήθελε να φέρει η ίδια. Και αυτό ήταν μια θεμελιώδης πολιτική αντίφαση του κομμουνιστικού κινήματος, την οποία εμείς εδώ πέρα, αυτοί εδώ πέρα που είμαστε, την ξεπεράσαμε. Εμείς είμαστε οι τομοί σε αυτό το ζήτημα. Πώς λύνουν οι καπιταλιστές όμως αυτή την αντίφαση του ότι χρειάζονται τη δημοκρατία αλλά δεν την μπορούν? Μα με την ίδρυση ενός κράτους μη κράτους και μιας δημοκρατίας χωρίς λαό. Σκεφτείτε όλη την κριτική που ασκούμε εμείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην οικοδόμησή της και θα δείτε ότι είναι ακριβώς αυτό. Μια δημοκρατία χωρίς λαό και ένα κράτος μη κράτος. Από εκεί και πέρα, με αυτές τις διαπιστώσεις, γιατί για διαπιστώσεις πρόκειται, δεν είναι καμία ανάλυση, θέσεις διαπιστώσεις, από εκεί και πέρα πρέπει να αρχίσουμε να συζητάμε και νομίζω ότι αυτή είναι και η δουλειά του Ανδρέα. Και κατόπιν τούτων ή και με τις αντιρρήσεις σε τούτα, τι κάνουμε εμείς? Τι σημαίνει για μας απόκριση του ναζισμού? Τι σημαίνει για μας υπεράσπιση της δημοκρατίας και τι σημαίνει για μας δημοκρατία χωρίς να κάνουμε πίσω στην κριτική μας?
στη δημοκρατία που έχουμε. Ευχαριστώ πολύ.